Καλημέρα σας. Σήμερα πάλι εδώ στα γνωστά μονοπάτια για μια ξεχωριστή προπόνηση. Θα κάνουμε σκυτάλη σήμερα. Γεια σου Λουκά. Ο ένας δρομέας λοιπόν θα ποδηλατεί και ο άλλος θα τρέχει. Για να αλλάξω. Θέλω να δοκιμάσουμε εδώ το mountain και τι διαφορά έχει με την ταχύτητα ενός δρομέα βουνού. Μας πείτε και εσείς τη γνώμη σας. Ωραία μέρα σήμερα, πολύ ωραία. Νέα μάκρη είμαστε. Λοιπόν, η δοκίμη ξεκίνησε. Η σκυτάλη άλλαξε. Βλέπουμε μπροστά τον Λουκά. Ο εξοπλισμός μας είναι καινούριος. Μιλάμε για Mountain Cube Reaction Brand New 2021. Πώς το βρήκαμε μέσα στον κορονοϊό και το πήραμε. Το λέω αυτό γιατί δύσκολα βρίσκει ποδηλατοριά. Επάνω βλέπουμε κορυφή μάλλη ώρα. Λουκά, θέλω να σε εντυπώσεις. Ξέρω τι βρισματάκι σου ανέβη. Ωπα. Εδώ στην αρχή του μονοπατιού είναι δύσκολο το κομμάτι, πέρα ένα χιλιόμετρο, αλλά μετά γίνεται παιχνιδάκι. Όλα αλλαγή από ποντατάκι τρέξιμο, πώς ήταν, ε? Αλλαγή από δίπλα σε τρέξιμο, πάρα πολύ ωραία αίσθηση. Μη σπάνει πολύ πολύ αίσθηση. Ναι. Αφλά, ναι, μου θυμίζει πολύ η αλλαγή τριάθλου. Να σου πω, κατέβηκα το ποδήλατο και ήταν τα απόγευμα σφιγμένα τώρα που αλλάξαμε. Πολύ. Μόλις ξεκίνησα λίγο τρέξιμο, αμέσως παρακούσανε. Άλλη αίσθηση. Αυτό είναι το ωραίο του τριάθλου, το μαγικό. Πόσο ωραία νιώθεις το transition. Transition sport. Τις τρεις, ναι. Transition sport. Ναι, ναι, φίλοι μας, Δανάη. Γεια σου, Δανάη. Ωραίο! Πώς σου φαίνεται? Τα κομμάτια είναι ωραίο. Πρώτη αίσθηση? Στα ανηφορικά κομμάτια... Δεν έχεις να κάνει mountain. Όχι, με 29, όχι. Λοιπόν, ένα δύσκολο κομμάτι εδώ είναι αυτό. Στα ανηφορικά κομμάτια θα είναι πιο καλό. Άλλη αίσθηση. Εδώ πήραμε λίγο υψόμετρο. Ξεκίνησαμε τα ανηφορικά μας τα κομμάτια. Ήσυχη νέα μάκρη. Του κατακτή. Ηρέμησε τώρα εδώ το θέμα, εντάξει. Ναι. Για πείτε τους τρικέφαλους. Φρίζονται. Τραβάς, λιμόνι. Τραβά και σπρώχνω. Κάποιοι να ξέρεις βάζουν και στην άκρη του τιμονιού. Λαϊνά αυτά. Μπράβο. Τα σηκωμένα λέει τους βολεύουν γιατί τραβάει από εκεί ο αναβάτης. Έχα ρε, να βάλουμε. Καινούρια. Προς το παρόν όχι. Αλλά κάποιος είναι διάφορα να δοκιμάσω. Ωραίο, ωραίο είναι. Άλλη φάση. Πάμε για αλλαγή και λίγο. Αλλαγή σκητάλης. Αλλαγή σκητάλης. Δίνεις ποδήλατο, παίρνεις GoPro. Μαϊμού GoPro.
Όπου είναι ένα κομμάτι εδώ, Νικόλα. Έλα πάρ' το ψήφιο. Θα δείτε και μια αλλαγή live τώρα. Εκεί. Ναι, ναι. Α, να σου πω ότι, α, και ωραία. Με φόντο τον κόλπο του Μαραθώνα. Με φόντο Χερσόνησος. Την Οσούρα. Λοιπόν, εντάξει, εδώ είναι η κατάσταση πλέον να πηγαίνει σε... σε άσφαλτο. Ναι, ναι. Είναι ρεκόρ εδώ. Η αλληφόρα την εκπαιδενίζει πραγματικά το ποτηράτο. Παρασύγει το δρομέα έτσι, λίγο. Σωστά. Τα κομμάτια αυτά. Το τραβάει, μπράβο να πέφτεις. Λοιπόν, μια που τραβάμε να πούμε και το ποδήλατο. Ναι, ναι. Μπροστά δεν έχει τώρα χιόνα. Είναι μονό, είναι η καινούργια μόδα. Έχει 12 ταχύτητες πίσω. Νομίζω ότι και οι κούρσες του δρόμου θα πάνε έτσι λίγο. Να είναι πιο ελαφριά. Φεύγουν όλα τα... Νομίζω μπροστά έχει 22-24 ρόλια, θυμάσαι. Περιφερειακά, όχι. Δεν έχω αυτό το σπίτι. Νομίζω ότι είναι 22-24, έχω λένε. Λίγα είμαι σίγουρος. Λίγα μου ακούγονται. Κάτι για 51 νομίζω. Όχι, τον μπροστά, τον μπροστά. Σίγουρα. Ναι, ναι, σίγουρα. Το πίσω είναι 51. Το μεγάλο πίσω. Το μεγάλο, ναι. Μπράβο, ναι. Το μεγάλο 51. Το μεγάλο είναι σίγουρα. Το μικρό 10, σωστό. Και το μπροστά πρέπει να είναι 22-24. Δεν είμαι σίγουρος. Ωραία, έχουμε μόνο μπροστά αμορτισέρ. Μόνο μπροστά. Αερίου. Αερίου λαριού. Αερίου, ροκσόπ. Τζούντι. Τζούντι. Μοντέλο. Ωραία. Έχουμε σειρά. Σημάνα The RXT. The RXT. Σχεδόν κορυφαία. Τα μορτσέρ πίσω δεν έχουμε. Είναι downhill. Δεν είμαστε downhillάδες. Συνήθως μου βρίσκουμε με βάσεις. Αυτά. Και είναι 29 ίντες. Μετά τώρα με το πέταλο. Απολιώνησε. Ναι. Έχει πολύ δύναμη. Ναι. Μετά από λίγο θα πέσεις. Ροδιές από Mountain. Ναι. Έλα θα το αγώσουμε τώρα, Νικολή. Θα πάρω κι εγώ ένα. Περιμένουμε όλοι. Θα μαζέψει το κόσμο να ξέρεις. Δημήτρης Μωραϊτής κλπ. Πολύ, πολύ. Έχω 10 άτομα για πλάκα. Σίγουρα. Το παρατήρησες πόσο πιο άνετα κάνεις το μοπέταλο. Ναι ρε, ναι, εννοείται. Από την κούρσα. Ναι ρε. Άρα νομίζω ότι είσαι... αστός. Ναι, είχε πλάκα το μοπέταλο, σε ωραία κομματάκια. Με φόντο τον κόλπο πάλι ο Νικόλας. Πανέμορφος. Το βάθος η πλατιουράδα και σπίθα, δεν ξέρω αν φαίνεται στο βίντεο. Δίψα και σπίθα. Ένα από τα δύο. Και εδώ μπροστά, δεξιά μας προς Αγριλίκη. Κορφή Καλλιγιάννη δεξιά. Και Αγριλίκη και εδώ Μαυρινόρα και ο Νικόλας. Κάνε σου ζωέλα. Δεν ποτέ. Είτε εγώ. Ποτέ. Καλύτερα. Πάμε. Με το ποδήλατο εδώ,
Νομίζω θα πέσει από κάτω. Πάμε διαλυματική. Μαζί. Λοιπόν, challenge. Ποιος θα έχει πιο γρήγορα. Ποιος θα πέσει πιο γρήγορα. Λουκάς ή το reaction. Στην πηγή πρώτο. Το reaction εδώ φίλε. Ξέρω ότι τρέμουν λίγο τα πλάνα. Η καμερούλα είναι λίγο... είναι απλή καμερούλα. Ούτε stabilization. Προσπαθούμε το χέρι μου να... κόψω λίγο τον καταδασμό. Αλλά είναι στο πλάνο. Μια GoPro. Κοιτάξτε τι ωραία. Μέσα στο δάσος. Λοιπόν, από εδώ αρχίζει η κατηφόρα σιγά σιγά. Εδώ πλέον θα χάνει ο δρομέας έναντι του ποδηλάτου. Σίγουρα. Αλλά όπως παρατηρήσαμε, η άνοδο έγινε σχεδόν μαζί Λουκά, έτσι. Ναι, και σε ποιο είναι φορτά κομμάτια, πιστεύω ότι... κερδίζει ο δρομέας. Ναι, σίγουρα. Ναι. Λοιπόν, διάλειμμα εδώ, κορυφή, πηγή κακομελίση, κατηφόρα έρχεται σε λίγο. Στην κάθε εδώ όπως βλέπετε, κυνηγάμε το ποδήλατο, μας έφυγε. Αλλάξει 5-6 φορές με το Λουκά. Πολύ ενδιαφέρον. Τώρα είμαστε στο τελείωμα της προπόνησης. Περίμενε τώρα! Μου έχει βγει η γλώσσα να το κυνηγάω. Τέλος! Φτάσαμε. Πώς φάνηκε? Ωραία ήταν. Διαφορετική. Διαφορετική. Ωραία. Προτείνουμε άμα έχετε mountain και άμα έχετε και φίλο που τρέχει βουνό να το δοκιμάσετε. Πολύ ωραία εμπειρία. Ειδικά κάποιον που ξεκινάει τώρα που δεν μπορεί να φάει όλη την ανηφόρα μόνο το ποδήλατο μόνος του. Γιατί κάποια στιγμή ένα σου τα χρειάστηκα. Αν δεν είχα άλλον δηλαδή θα το παρατούσα το ποδήλατο εκεί. Οπότε για έναν αρχάριο λοιπόν μια χαρά είναι να ξεκινήσει να κάνει ανηφόρες με παρέα. Θα τραβήξουμε και άλλα βιντεάκια να σας δείξουμε.
Γεια σας.